των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 10 Ιουνίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο από όλο τον κόσμο στη διεύθυνση επιλογές.tv και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κύριο Τσίπρα, για τις βραχονισίδες. Κύριε Πρωθυπουργέ, διεκδικήστε αυτές τις νησίδες που παρανόμως κατέχει η Τουρκία κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης. Ζητήστε τώρα και την εφαρμογή της απόφασης του ΟΗΕ για επανελειτουργία της Αγίας Σοφίας, τονίζει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κύριο Τσίπρα. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι γνωστή η προσπάθειά μου στην Ευρωβουλή, στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές στην τηλεόραση, να εξηγήσω ότι η πρόκληση των Τούρκων πρέπει να απαντηθεί από την Ελλάδα όχι με την αμυντική τακτική και την μίζερη αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε, αλλά με την ορθολογική στάση ότι η Ελλάδα διεκδικεί ό,τι της ανήκει βάσει του διεθνούς δικαίου. Πρόσφατα, μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, η Καθημερινή, ανέφερε ακριβώς αυτό που χρόνια εξηγούσα δημοσίως. Ότι δηλαδή υπάρχουν νησίδες και μεγαλύτερα νησιά στο Αιγαίο που κακώς τα ανέμεται η Τουρκία. Δεν τις ανήκουν βάσει της συνθήκης της Λοζάνης και είναι 100% γκρίζες ζώνες. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα των Μοσχονησίων στον κόλπο του Αδραμιτίου απέναντι από τη Λέσβο. Με τις νησίδες που βρίσκονται εκτός της απόστασης των 3 ναυτικών μιλίων από τη Μικρασιατική Ακτή. Μια απόσταση που ρητός αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης. Πρόκειται για τα νησάκια Δασκαλιό, Λίος, Καλαμόπουλο, Γιαλονίση, Πύργος, Αδιάβατος, Ουλιά και Κάλαμος και άλλους 5 βράχους χωρίς ονομασία, οι οποίοι είναι εκτός της απόστασης των 3 ναυτικών μιλίων από τη Μικρασιατική Ακτή που ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης. Άρα είναι σαφέστατα εκτός της τουρκικής επικρατείας. Στο Αιγαίο, όπως έχει γραφτεί από διακεκριμένους επιστήμονες, ισχύουν τα άρθρα 6, 12 και 16 της συνθήκης της Λοζάνης, όπου ορίζεται ότι στην τουρκική κυριαρχία περιλαμβάνονται όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές και δεν εκχωρήθηκαν ρητός στην Ελλάδα, ενώ η Ήμβρος και η Τένεδος, που είναι μεγάλα και κατοικημένα νησιά, παραχωρήθηκαν μεν στην Τουρκία, αλλά θα έπρεπε να έχουν καθεστώς αυτοδιοίκησης. Το οποίο επίσης, κάκιστα και κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης, δεν διεκδίκησε ποτέ η επίσημη Ελλάδα από το 1923 έως και σήμερα. Για να επικεντρωθούμε όμως στις νησίδες που προανέφερα, είναι σαφές ότι όποια εξ αυτών βρίσκεται πέραν των 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές δεν ανήκει στην Τουρκία. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 4 νησιών στην είσοδο των Δαρδανελίων. Πρόκειται για το σύμπλεγμα νησιών που είναι γνωστές ως Μαυρίες ή Λαγούσες. Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι Ενίση, Ήμβρος και Τένεδος παραμένουν υπό την τουρκική κυριαρχία. Δεν υπάρχει όμως οποιαδήποτε αναφορά περί κυριαρχίας στις Μαυρίες νήσους, οι οποίες επίσης βρίσκονται πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές. Επομένως, οι Μαυρίες δεν ανήκουν ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην Τουρκία. Είναι μια 100% γκρίζα ζώνη. Άλλοι τρεις ανώνυμοι βράχοι βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων και είναι ανάμεσα στις Ινούσες της Χίου και στη Χερσόνησο της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας. Αν χρησιμοποιηθεί η τουρκική ερμηνεία, τα ίδια θα μπορούσαν να αναφερθούν και για τα νησιά που βρίσκονται στη θάλασσα του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Στη Συνθήκη των Σεβρών το 1920 αναφέρεται ρητός ότι τα συγκεκριμένα νησιά θα παραμείνουν Οθωμανικά, σύμφωνα με το άρθρο 27, όμως η Συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπεται οτιδήποτε σχετικό. Πρόκειται για τα εξής μεγάλα νησιά: Προκόνησος, Αφισιά, Καλόλυμνος, Κούταλη και Προβατονήσι. Επίσης, ούτε τα Πριγκυπονήσια, έξω από την Κωνσταντινούπολη συνδεδεμένα άρρηκτα με τον ελληνισμό της πόλης, αναφέρονται ονομαστικό σε οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη ως ανήκοντα στην Τουρκία. Σας καλώ λοιπόν κύριε Πρωθυπουργέ να υιοθετήσετε μια άλλη πολιτική, την προσέγγιση ότι η Ελλάδα διεκδικεί ό,τι της ανήκει και έτσι να θέσετε στο ανώτατο διεθνές επίπεδο επισήμως και δημοσίως την παράνομη κατοχή από την Τουρκία νησίδων στο Αιγαίο οι οποίες δεν της ανήκουν βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία δεν είναι μια ελληνοτουρκική συνθήκη, αλλά έχει συνομολογηθεί και από άλλες χώρες, άρα δεν αποτελεί διμερές θέμα αλλά διεθνές. Επίσης, επιβεβλημένο θα ήταν να επικαλεστείτε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 24/11/1981, σύμφωνα με την οποία οι τόποι θρησκευτικής λατρείας επιστρέφουν στο σκοπό για τον οποίο αναγέρχησαν, άρα και η Αγία Σοφία θα πρέπει να επιστρέψει στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος Ορθόδοξος Ναός του κόσμου.
Αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου η διαιώνιση της σημερινής κατάστασης με τις παρανόμως κατεχόμενες νησίδες από την Τουρκία, όπως και με την Αγία Σοφία. Αφού ζήσαμε επί δεκαετίες την τουρκική παράνοια και την προκλητικότητα, είναι επιτέλους καιρός να καταλάβουν οι προκλητικοί γειτονές μας ότι διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου, έστω και τόσο αργά, έστω μετά και από τόσες εθνικές μειώσεις. Για άλλη μια μέρα σας λέμε να δείτε προσεκτικά τα αρέστα που σας δίνουν αυτές τις ημέρες, διότι γέμισε η αγορά με ψεύτικα νομίσματα. Η αγορά έχει γεμίσει με fake δίευρα, τα οποία μπορεί να είναι πανομοιότυπα με τα κανονικά, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για νόμισμα από το Μαλάουι με μηδενική αξία. Το νόμισμα από το Μαλάουι λέγεται κουάτσα και αξίζει 0,00057,126 το ευρώ. Δώστε προσοχή! Δείτε προσεκτικά τα ρέστα που σας δίνουν αυτές τις μέρες, γιατί γέμισε η αγορά με ψεύτικα νομίσματα. Είσαι ο 13ος πελάτης που μας δίνει τέτοιο ψεύτικο νόμισμα σήμερα. Ήταν το σχόλιο που έκανε καταστηματάρχης σε αναγνώστρια της εφημερίδας Φτωχονή το μεσημέρι της Πέμπτης. Δώστε λοιπόν μεγάλη προσοχή, γιατί οι καταγγελίες αυξάνονται επικίνδυνα τις τελευταίες ώρες για τη νέα απάτη επιτηδίων. Η αγορά έχει γεμίσει με ψεύτικα δίευρα, τα οποία μπορεί να είναι πανομοιότυπα με τα κανονικά, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για νόμισμα από το Μαλάουι με μηδενική αξία. Το νόμισμα από το Μαλάουι λέγεται κουάκα και αξίζει 0,0058 λεπτά. Γίνεται κατανοητό πως πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ρέστα που σας δίνουν αυτές τις μέρες, καθώς είναι πολύ εύκολο να ξεγελαστεί κάποιος από την ομοιότητα των δύο νομισμάτων. Ο υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Πασόκ Δημάρ, και βουλευτής ΕΡΟΝ, Μιχάλης Ζελέπης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με το θέμα των έργων και οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Διότι, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, η τροπολογία για το ΣΤΟΕΒ δεν προβλέπει εξυγχρονισμό των συγκεκριμένων οργανισμών και δεν δίνεται μία ολοκληρωμένη λύση. Για τις οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, αναφέρθηκε με ομιλία του από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης και βουλευτής Νομού Σερών Μιχάλης Τζελέπης. Με αυτήν την τροπολογία, είπε ο βουλευτής, δεν δίνεται ολοκληρωμένη λύση για το τι θα κάνετε τώρα με τους ΓΟΕΒ που οφείλουν. Με αυτήν την τροπολογία δεν δίνεται μια ολοκληρωμένη λύση για το τι θα κάνετε τώρα με τους ΤΟΕΒ που οφείλουν. Θα συνεχίσετε, το κατεβάζω τους διακόπτες και δεν έχω ρεύμα για τους αγρότες, ρώτησε ο βουλευτής Σερών. Μάλιστα, ο κ. Τζελέπης, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό, έθεσε το εξής ερώτημα. Ποιο είναι το σχέδιό σας για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των ΤΟΕΒ ως προς τους υφυλές τους στη ΔΕΗ και ποιο χρονοδιάγραμμα έχετε και πώς θα το λύσετε? Τι θα κάνετε τώρα με τους ΤΟΕΒ που οφείλουν? Θα συνεχίσετε αυτό το κατεβάζω τους διακόπτες και δεν έχω ρεύμα για τους αγρότες? Δεν τιμωρείτε μόνο αυτούς που δεν πληρώσαν. Τιμωρείτε και τους καλοπληρωτές και οδηγείτε ολόκληρες περιοχές της χώρας έξω από την παραγωγή. Γιατί δεν φαίνεται λύση τι θα κάνετε με αυτό? Θα ισχύσουν 120 δόσεις όπως υποσχεθήκατε? Όχι, καμία απάντηση. Να συζητήσουμε τώρα, ενώ συζητείτε το νομοσχέδιο σε σχέση με τον νόμο που φέρατε για τη λειτουργία, τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Είναι γονατογράφημα, πρόχειρο και δεν εξασφαλίζει τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ όπως κόπτεστε υπέρ των αγροτών. Ποιο σχέδιο έχετε για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των ΤΟΕΒ, για τις οφειλές του στη ΔΕΗ, ποιο χρονοδιάγραμμα και πώς θα το λύσει? Εδώ στο νομοσχέδιο προβλέπετε μέχρι 2 χρόνια και μετά να τα κοινοποιήσουν στη ΔΟΗ. Άλλωστε, το μεγάλο ενδιαφέρον σας για τους αγρότες είναι μόνο φοροεισπρακτικό και εισφοροεισπρακτικό. Τι θα κάνετε τώρα? Θα ήθελα να παρακαλώ μια απάντηση. Περιμένει με αγωνία όλος ο αγροτικός κόσμος ανά την Ελλάδα, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία, πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα το ΤΟΕΒ. Οι αγρότες για το 2017 δεν μπορέσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Αυτό δεν είναι δική τους υπαιτιότητα. Είναι το αποτέλεσμα της αντιαγροτικής πολιτικής από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αυτά τα 3 χρόνια, όπου έχουν εξαθλιώσει οικονομικά τους αγρότες η σφοροαφέμαξη και η φοροαφέμαξη.
τις απαιτούμενες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την αποδέσμευση κονδυλίων από τις περιφέρειες για την πληρωμή οφειλών συγκεκριμένων του ΕΒ προς τη ΔΕΗ εξετάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία. Πρόκειται για τις οφειλές που προέρχονται από τη λειτουργία αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών αντιλιοστασίων, τα οποία έχουν χαρακτήρα κοινής ωφέλειας, δήλωσε για το θέμα η βουλευτής ΕΒΡΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά. Την πεποίθησή της ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα στο οποίο έχει προκύψει με τις εσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, εξέφρασε η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά. Οι οφειλές αυτές έχουν συσσωρευτεί από χρόνια και αφορούν ορισμένους ΤΟΕΒ και αγρότες, οι οποίοι σε αντίθεση με την πλειοψηφία έχουν επιλέξει να μην είναι συνεπείς προς τη ΔΕΗ. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι υπάρχουν ΤΟΕΒ με οφειλές που αποτυπώνονται με επταψήφια νούμερα και αγρότες με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Τα περισσότερα χρέη είναι εξυπηρετούμενα, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες χρεών και δεν μπορούν όλοι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, υπογραμμίζει η κυρία Γκαρά. Κάνουμε έκκληση όσα το ΕΒ χρωστάνε, έστω και λίγα, να προσέλθουν στη ΔΕΗ και να μπουν σε ρύθμιση προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα, επισημαίνει η βουλευτής. Όσον αφορά τώρα στα ΤΟΕΒ τα οποία έχουν αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά αντιλιοστάσια, το κόστος μπορεί να πληρωθεί και από τις περιφέρειες, καθώς μπορεί να αφορά συγκεκριμένους αγρότες. Ωστόσο, είναι προς όφελος όλων των πολιτών, τονίζει η κυρία Γκαρά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, κυρίως κακοδιαχείρισης στα ΤΟΕΒ και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολιών των αγροτών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Όλη αυτή η κακοδιαχείριση αρκετών ετών έχει δημιουργήσει ένα κόστος, ένα χρέος στη ΔΕΗ πανελλαδικά ύψους περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Με αποτέλεσμα, πιέζοντας η ΔΕΗ κυρίως τους ασυνεπείς, το ΕΒ, οι αγρότες, έχει προχωρήσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε διακοπές ρεύματος. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πακέτο ρυθμίσεων για τους αγρότες και για τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ που έχουν χρέη στη ΔΕΗ. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες χρεών και έτσι δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους με ίση αντιμετώπιση. Δηλαδή, υπάρχουν οι συνεπείς αγρότες και τα συνεπή ΤΟΕΒ, οι οποίοι έχουν μπει και σε προγράμματα φωτοβολταϊκών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμησης χρημάτων για τους αγρότες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεπείς αγρότες, αλλά ασυνεπή ΤΟΕΒ ή ασυνεπείς αγρότες και ασυνεπή ΤΟΕΒ. Με αποτέλεσμα να γίνεται μία συνεχής έκκληση από την πλευρά τη δική μας και της ΔΕΗ. Όσοι χρωστάνε και έχουν την προθυμία, αλλά δυσκολία στο να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να προσφύγουν στη ΔΕΗ και να κάνουν ειδικές ρυθμίσεις με βάση τις δυνατότητες που έχουν, να πληρώσουν σιγά σιγά, να ρυθμίσουν και να πληρώσουν σιγά σιγά τα χρέη τους και να μην έχουν διακοπές στο ρεύμα, οπότε να προχωρήσουν στην περίοδο άρδευσης. Από την άλλη όμως, είμαστε όλοι και καταλαβαίνουμε και γιατί, είμαστε πολύ αυστηροί στους ασυνεπείς και απρόθυμους το ΕΒ στο να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Μπορούν να πληρωθεί το κόστος του ρεύματος αλλά και της συντήρησης αυτών των υποδομών από τις περιφέρειες. Μπορούν δηλαδή οι περιφέρειες να συμβάλλουν στα λειτουργικά τους έξοδα, άρα και στο ρεύμα, αλλά και στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Εκεί βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια. Χρειάζονται και εκεί νομικές ρυθμίσεις και θεσμικές, ώστε να δημιουργηθεί κωδικός αποπληρωμής των συγκεκριμένων χρεών, να εγκριθεί το κονδύλιο για τα συγκεκριμένα χρέη. Υπάρχει προθυμία από την περιφέρεια. Είμαστε σε συνεννόηση, ώστε να αποπληρωθούν σιγά-σιγά και αυτά τα χρέη. Μιλάμε όμως για τα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά αντιλιοστάσια, τα οποία ναι, μεν είναι χρεωμένα σε συγκεκριμένους ΤΟΕΒ, άρα σε συγκεκριμένους αγρότες. Ωστόσο, υπάρχει κοινή ωφέλεια για όλους τους πολίτες του νομού. Γι' αυτό και αυτά τα χρέη μπορούν να αποπληρώνονται από την περιφέρεια. Οδηγίες για την φυτοπροστασία του βαμβακιού δημοσιεύει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Την ίδια ώρα, ο κ. Ρόιδος, προϊστάμενος φυτικής και ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καλεί τους αιρέους παραγωγούς, κυρίως τους βαμβακοροπαραγωγούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, να μπουν στα χωράφια τους και να ψεκάσουν τις καλλιέργειές τους. Οδηγίες για την φυτοπροστασία του βαμβακιού δημοσιεύει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στο βαμβάκι γινόταν παλιά από 5 μέχρι 10 ψεκασμοί με εντομοκτώνα στη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Εδώ και 25 περίπου χρόνια, με τη βοήθεια του οργανισμού Βάμβακος, σημειώθηκε στην περιοχή Σερών μια σημαντική
πρόοδος. Ξεκίνησε μια μεγάλη ανατροπή σχετικά με όσα ίσχυαν στη φυτοπροστασία του μαμβακιού. Σε σχέση με την φυτοπροστασία, η καλλιεργητική περίοδος του μαμβακιού χωρίζεται στην πράξη σε τρία στάδια, τρεις περίοδους. Πρώτη περίοδος από τη σπορά μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η βασική επιδίωξη σε αυτό το διάστημα είναι να αποφύγουμε τους ψεκασμούς, ώστε να γεμίσουμε τα χωράφια μας με ωφέλιμα έντομα, που είναι τόσο πολύτιμα για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού και ιδίως του σημαντικότερου από αυτούς, του πράσινου σκουλικιού. Δεύτερη περίοδος από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου είναι η περίοδος της επικίνδυνης δεύτερης γενιάς του πράσινου σκουλικιού. Και τρίτη περίοδος, ο μήνας Σεπτέμβριος, είναι η περίοδος εμφάνισης της τρίτης γενιάς του πράσινου σκουλικιού, η οποία σπάνια προκαλεί αξιόλογες ζημιές και δεν μας απασχολεί σοβαρά, αναφέρει η ΔΑΟΚ Ξερών. Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΟΚ αναφέρει πως η γεωπόνη της υπηρεσίας με την ίδια νοοτροπία δουλειάς μέσα στα χωράφια και δίπλα στους παραγωγούς θα είναι και φέτος κοντά στον αγρότη. Επειδή φέτος έχουν μπει στην καλλιέργεια του βαμβακιού καινούργιοι παραγωγοί που δεν είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά που λέμε επί τόσα χρόνια και επειδή σε κάτι επισκέψεις μας είδαμε να ανησυχούν και να ψεκάσουμε δήθεν για κάποια έντομα, για το θρύπα, για την ψήρα, για το ένα, για το άλλο. Εμείς είμαστε κοντά τους και τους εκπαιδεύουμε, αλλά το λέω και από αυτή τη θέση. Τόσα χρόνια λέμε ότι για την περιοχή μας ένας είναι ο ουσιαστικός εχθρός του βαμβακιού, είναι το πράσινο σκουλίκι στη γενιά του Αυγούστου. Και για να πάμε τότε καλά, πρέπει να επιδιώξουμε να φτάσουμε χωρίς ψεκασμούς μέχρι τα τέλη Ιουλίου για να είναι γεμάτα τα χωράφια μας με ωφέλιμα έντομα. Τι σημαίνει αυτό? Κανέναν ψεκασμό σε αυτή την ευαίσθητη εποχή. Ούτε για θρύπα, ούτε για ψήρα, ούτε για λίγο, γιατί σε λίγες μέρες θα αρχίσει η μετανάστευση των ωφελήμων εντόμων από τα σταροχώραφα μέσα στα βαμβάκια, εγκατάστασή τους και αναπαραγωγή τους. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε άσκοπους και επιζήμιους ψεκασμούς. Την ίδια ώρα, ο Διευθυντής Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, Νίκος Ρόιδος, καλεί τους ερέους παραγωγούς, κυρίως τους βαμβακοπαραγωγούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, να μπουν στα χωράφια τους και να ψεκάσουν τις καλλιέργειές τους. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να κάνουν δύο επεμβάσεις πολύ σημαντικές σε αυτά τα χωράφια. Μόλις μπορέσει να κινηθεί ψεκαστικό μηχάνημα, πρέπει να κάνουν έναν ψεκασμό γραμμικό με ορμόνες ριζοβολίες και μετά σε μια εβδομάδα, 10 μέρες που θα έχουν στεγνώσει τα χωράφια, να κάνουν σκαλιστήρι που είναι η πολύ σημαντική και ουσιαστική βοήθεια. Θέλω να τους πω, μη χάνουν μέρες σε δισταγμούς, μα το βαμβάκι ή 2-3 φυλλαράκια τι θα απορροφήσει από αυτόν τον ψεκασμό. Αυτό το λίγο που θα απορροφήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μία δόση επιβίωσης για να μας περιμένουν μέχρι που θα έρθει η ουσιαστική βοήθεια που είναι το σκαλιστήρι. Οι εκπαιδευμένοι παραγωγοί ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν. Όλοι λοιπόν να κάνουν αυτές τις δυο επεμβάσεις. Την πλήρη αποζημίωση των αγροτών του Εύρου που επλήγησαν από τις πλημμύρες το περασμένο Μαρτίο ζητάμε επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Τη συνολική αποζημίωση των αγροτών του Εύρου που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, η οποία κοινοποιείται στον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργο Κέντρο, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Ο κύριος Πέτροβιτς αναφέρει ότι ο Εύρος βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τον ομό το Μάρτιο του 2018. Υπολογίζεται ότι 90.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων καλύφθηκαν από τα νερά του ποταμού Εύρου, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. Σε 20.000 στρέμματα από αυτά προκλήθηκαν ζημιές στις καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά, μυδική και σπαράγγια, ενώ 7.000 στρέμματα κυρίως στον κάμπο Δημαριάς Τικερού, αλλά και σε άλλες περιοχές παραμένουν μέχρι και σήμερα πλημμυρισμένα, πράγμα που σημαίνει ότι οι αγρότες έχουν χάσει τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στα αναχώματα κατά μήκος του ποταμού, η οποία θα συμβάλλει στην αποστράγγιση των υδάτων που παραμένουν
Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έκτασης των ζημιών, ο χρόνος μετρά σε βάρος των αγροτών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ζημιές από διαβρώσεις και φερτές ύλες του ποταμού στα ίδια τα χωράφια. Συνολικά, από τις πλημμύρες του 2014 και του 2018, έχουν υποστεί ζημιές 2.600 στρέμματα περίπου, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι αγρότες, οι μεν είχαν σπείρει τα χωράφια τους και δεν μπορούν πλέον να τα καλλιεργήσουν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν ακόμη και σήμερα να μπουν μέσα για να σπείρουν. Είναι ζητήματα πολύ σοβαρά, μια περίοδο που πραγματικά ο αγροτικός κόσμος πνέει τα λίστια, είναι μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδος για τον αγροτικό κόσμο του Εύρου και ζητούμε από τον Υπουργό να αποζημιωθούν όλοι αυτοί σαν να είχαν σπείρει. Είναι ένα δίκαιο αίτημα και μαζί θέσαμε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Πρόκειται για τις επιστολές που έχουμε στείλει, μία σειρά επιστολών από το 2015 έως σήμερα και επανερχόμαστε σε αυτό το αίτημα. Πρόκειται για 2.600 στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί από την βίαιη είσοδο των υδάτων του ποταμού Εύρου μέσα σε αυτά τα αγροτεμάχια. Δημιουργήθηκαν κρατήρες, είχαμε φερτές ύλες, κορμούς δέντρων, αλλά και πέτρες. Αυτά τα χωράφια έχουν καταστραφεί. Οι αγρότες δεν μπορούν να τα σπείρουν και πρέπει και αυτοί να υποζημιωθούν. Επιθέσεις κρατωμένων σε υπαλλήλους του σοφρονιστικού καταστήματος κράτησης στην Ιγρίτα καταγγέλλουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι με επιστολή τους. Το τελευταίο διάστημα η φυλακή μας έχει σοβαρά προβλήματα με κρατούμενους που χρήζουν ψυχιατρικής θεραπείας, δεδομένης της έλλειψης ιατρικού προσωπικού και λόγω του μεγάλου αριθμού κρατουμένων με ψυχιατρικά προβλήματα υγείας, η κατάσταση στη φυλακή γίνεται εκρηκτική. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αναφέρουν μεταξύ άλλων υπάλληλοι. Στα άκρα έχει φτάσει η κατάσταση στις φυλακές Νιγρίτας, όπως υπογραμμίζει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών, εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού προσωπικού και λόγω του μεγάλου αριθμού κρατουμένων με ψυχιατρικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ Σερών, τη Δευτέρα κρατούμενος, ο οποίος επέστρεψε από δίκη στην Κομωτινή και ενώ βρισκόταν στο χώρο αναμονής της φυλακής, προκειμένου να του γίνει η απαιτούμενη έρευνα για να εισέλθει στο κελί του, άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, να φτύνει τους υπαλλήλους και φύλακες και να χτυπά με γροθιές στο τζάμι. Την Τετάρτη, περίπου στις 12 το μεσημέρι, η κατάσταση και πάλι έκριθμη. Αυτή τη φορά ακουγόταν βρισχές και φωνές από το χώρο του ιατρείου και συγκεκριμένα από δύο Άραβες κρατουμένους, οι οποίοι ζητούσαν ηρεμιστικά χάπια. Υπήρξε προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά οι κρατούμενοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο, φωνάζοντας απόδραση πολλές φορές, σε μια προσπάθεια να ξεσηκώσουν κρατουμένους τους και να τους ακολουθήσουν. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ακινητοποίησής τους, όπου τραυματίστηκε ελαφρά ένας φύλακας, οι κρατούμενοι αυτοτραυματίζονταν. Χτυπούσαν τα κεφάλια τους στον τοίχο για να προκαλέσουν αιμορραγία, ενώ παράλληλα αγκαλιάστηκαν και έδιναν όρκο στον Θεό τους να το φτάσουν έως τα άκρα. Σε σωματική έρευνα που έγινε στους κρατούμενους, βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στο παπούτσι του ενός, ενώ σε έρευνα που έγινε στα κελιά τους, βρέθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρια και σουβλιά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είτε προσωπικού συναδέλφων είτε ίδιων κρατουμένων. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, οι επιθέσεις δεν γίνονται μόνο απέναντι σε συναδέλφους, γίνονται και μεταξύ των κρατουμένων. Σωστά. Με αντικείμενα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να ερευνήσουμε και να τα κατέσχουμε από τους κρατουμένους. Από τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οποιοδήποτε και να είναι το κόστος, είναι μικρό. Το ένα το περιστατικό ήταν από ένα εισερχόμενο, ο οποίος ήρθε από μεταγωγή. Μάλιστα. Το δεύτερο το περιστατικό. Και πήρε όλη την πραμάτια του δηλαδή μαζί του, την οποία θέλησε να περάσει και εδώ στην δική μας τη φυλακή. Ναι, δεν δέχτηκε να γίνει έρευνα πάνω ναι. του και εκεί ήρθε σε αντιπαράθεση με συνάδελφο. Να φτάσουμε σε σημείο ο συνάδελφος να μπει σε στάση αυτοάμυνας. Εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι πέρα από το ότι δεν έχουμε προσωπικό, τρώει πολλές εργατόρες σε έναν συνάδελφο, σε έναν υπάλληλο, ώστε να μπορέσει να εξετάσει όλα τα προσωπικά αντικείμενα ενός κρατουμένου και τον ίδιο τον κρατούμενο από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτά τα μηχανήματα. Και δεν έχουμε αψίδα, η αψίδα εντοπίζει μεταλλικά αντικείμενα πάνω στον κρατούμενο, όπως δεν δουλεύει και το X-ray το μηχάνημα, το οποίο είναι γνωστό στους περισσότερους μας από αεροδρόμια. Το έχουμε, αλλά δεν δουλεύει. Το έχουμε και δεν λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια. Γιατί δεν είναι έχει γίνει επισκευή. Είναι και γιατί, για παράνομες ουσίες που μπορούν να περάσουν μέσα στο κατάστημα.
Εξιχνιάστηκαν κλοπές και απόπειρες κλοπής που έγιναν σε περιοχή των Σερών. Από την υποδιέθεση ασφάλειας Σερών συνελήφθησαν 4 άτομα εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ, κρούσμα κλοπής σημειώθηκε χθες, νωρίς το απόγευμα, και στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερών κλοπές και απόπειρες κλοπών οικειών, επιχειρήσεων και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Σερών που έγιναν από συμμορία 4 ατόμων. Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 28, 22, 20 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2017 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο ενώθηκαν σε συμμορία, διαπράττοντας συστηματικά κλοπές με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Όπως εξακριβώθηκε, το παραπάνω διάστημα στην ευρύτερη περιοχή των Σερών αλλά και σε τρεις περιπτώσεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν κλοπές και απόπειρες κλοπών παραβιάζοντας οικίες και καταστήματα, από όπου αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, ενώ προέβαιναν και σε κλοπές οχημάτων. Συνολικά ενέχονται σε 13 κλοπές από οικίες και επιχειρήσεις, 6 κλοπές οχημάτων, 9 απόπειρες κλοπών από οικίες και 1 απόπειρα κλοπής οχήματος. Η συνολική τους λία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των παθόντων. Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκαν 5 από τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε τυχόν άλλες παράνομες πράξεις. Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών Σερών. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Σε 18 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου υδραγωγείου στον ίδιο χώρο με το σημερινό στην Κομωτινή. Η υπογραφή της σύμβασης για την δημιουργία της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού στη ΔΕΑ Κομωτινής, η οποία υπόσχεται καλύτερη ποιότητα νερού για τους πολίτες της Κομωτινής, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της επιχείρησης. Σε 18 μήνες από τώρα, η Κομωτινή αναμένεται να αποκτήσει νέο υδραγωγείο. Η σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Κομωτινής και της Αναδόχου Εταιρείας υπεγράφει χθες. Στη νέα εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού της ΔΕΙΑ Κομωτινής θα ενεργηθούν δύο κτίρια, ένα δηληστήριο και ένα αντλιοστάσιο, εντός των εγκαταστάσεων του κεντρικού υδραγωγείου Κομωτινής. Η εγκατάσταση θα εγκατασκευαστεί με τη μέγιστη δυναμικότητα 60 κυβικών μέτρων ανά ώρα στην πρώτη φάση, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητάς της σε 800 κυβικά ανά ώρα στη δεύτερη φάση, όταν αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κομωτινής. Τα έργα εισόδου περιλαμβάνουν το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας νερού, στο οποίο εγκαθίστανται 4 φυγόκεντες αντλίες δυναμικότητας 200 κυβικών μέτρων ανά ώρα, έκαστη, και τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας νερού προς εγκατάσταση διήλυσης. Μιλάμε για μια πλήρη, ένα πλήρη εξυγχρονισμό της μονάδας του φυστάμενου υδραγωγείου με τα έργα εισόδου, τα έργα της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, τα έργα διάθεσης, υδρολογικές εγκαταστάσεις και υπάρχει και αντίστοιχη σκουριακή προστασία, συστήματα καινούργια τα οποία η εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και φυσικά το κάνουμε στην παρούσα μελέτη. Έτσι, η διήρυση πλέον του πόσιμου νερού γίνεται με σύγχρονα φίλτρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν πολύ πιο σύντομα, να μπορούν δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα να διηρύζουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού.
Και το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ότι αυτά τα φίλτρα είναι αυτοκαθαριζόμενα, δηλαδή μπορούν χωρίς μηχανικές μεθόδους, χωρίς τις αντίστοιχες εργολαβίες που βγάζουμε σήμερα για να καθαρίσουν τις δεξαμένες που φιλτράουν το νερό στο φυστάμενο υδραγωγείο μας, με την αντιστροφή της κίνησης του νερού να καθαρίζονται τα φίλτρα αυτά και να έχουν συγχρόνως καθαρά φίλτρα για να μπορούν να διηγήσουν το νερό. Σήμερα το απόγευμα Κυριακή στις 18:30 ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νέας Δείχνης υποδέχτηκε το πιστό αντίγραφο της Ιερής Εικόνας της Παναγίας άξιον εστίν του Συλλόγου Φίλων του Αγίου Όρους οι Αθωνίτες. Η εικόνα θα παραμείνει στο ναό και αύριο Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 όπου θα τελούνται καθημερινά ακολουθίες. Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νέας Δείχνης θα υποδεχθεί αντίγραφο της Ιερής Εικόνας της Παναγίας άξιον εστίν του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Νομούς Ερών οι Αθωνίτες, την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα. Η ιερή εικόνα είναι πιστό αντίγραφο της Παλεφάτου και θαυμαστής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό πρωτά του Αγίου Όρους. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Δείχνης μέχρι τη Δευτέρα 11 του μήνα. Η εικόνα Άξιον Εστίν βρίσκεται στο πρωτάτο στο Αγίου Όρους. Είναι η εικόνα ολοκλήρου του Αγίου Όρους και εμείς έχουμε αντίγραφο της εικόνας αυτής. Η εικόνα είναι στο πρωτάτο, πολύ σπάνια βγαίνει όπως βγήκε με το σεισμό των Αθηνών και με το σεισμό της Θεσσαλονίκης. Όταν βγαίνει η εικόνα έξω από το Αγίου Όρους, τιμάται με τιμές αρχηγού κράτους κατά ομολογία των αγιοριτών. Το αντίγραφο το πήραμε εμείς, ίσως να πρωτοπορούμε σε όλη την Ελλάδα, διότι το γραφείο μας είναι ένα που αντιπροσωπεύει το Αγίου Όρους, αλλά για τη διακόμιση που είναι, το έχουμε κάνει έτσι που αυτοί δεν περιμέναν το Αγίου Όρους. Έχουμε τις 20 μονές που είναι το Αγίου Όρους, όλες τις εικόνες, τους Αγίους που είναι οι μονές που έχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί σύλλογοι σε όλες τις πόλεις. Το αντίγραφο το έχουμε εμείς. Έχουμε αντίγραφο της εικόνας Άξιον Εστίν. Αυτό ακριβώς που είναι πίσω. Το οποίο και κάθε χρόνο η γιορτή είναι 11 Ιουνίου. Όπως γιορτάζεται και στο Αγίου Όρους, γιορτάζεται και εμείς. Πέρσι ήταν στο εικόνα γιορτάστηκε στο Σιδερόκαστρο. Θέλω να πω το εξής, ότι με μια τροποποίηση που κάναμε στην αρχή ο Σύλλογος ήταν για τις Σέρες, αλλά διότι υπάρχουν τρεις Μητροπολίτες του νομού Σερών, με την ευλογία τους θέλησαν να μπουν μέσα και είναι και στο Σύλλογο και η Μητρόπολη Σιδεροκάστρο και Ζυχνό και Ευρωκοπείο. Η Κυριακή θα φύγει στις 6.30 ώρα, μάλλον 6 ώρα θα φύγει, γιατί 6.30 ώρα είναι η τελετή εκεί. Την εικόνα θα συνοδεύσει εκεί σε ένα σημείο που θα σε δείξω έξω από την εκκλησία και περίπου στα 100 μέτρα. Θα έχει άγημα από τους στρατιώτες από τη 10η μεραρχία, το οποίο μας παρχώρησε ο κύριος διοικητής εκεί. Θα τη συνοδεύσουν την εικόνα και πλήθους κόσμου, οι αρχές του τόπου και όλα αυτά τα πράγματα. Θα είναι στη Νέα Ζύχνη, στην εκκλησία, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι 6.30 ώρα είναι ο Εσπερινός. Μόνο για μία μέρα? Ναι, όχι. Η εικόνα θα μείνει το βράδυ εκεί. Στις 11 του μηνός είναι η γιορτή της εικόνας, το Άξιον Εστίν. Θα γίνει δοξολογία. Την ευκαιρία να δείξουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά είχαν οι μαθητές των Σεραϊκών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι συμμετείχαν στον ετήσιο διαγωνισμό Αγγλικής Ορθογραφίας Spelling Bee Competition, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 9 Ιουνίου 2018, στο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη βρέθηκαν σήμερα δεκάδες παιδιά για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ορθογραφίας της αγγλικής γλώσσας Spelling Bee Competition. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Πάλσο για πέμπτη συνεχή χρονιά. Δύο λόγια εδώ για το διαγωνισμό σήμερα Σάββατο. Ο διαγωνισμός Πάλσο Spelling Bee είναι ο πέμπτος διαγωνισμός κατά συνέχεια. Κάθε χρόνο δηλαδή διοργανώνουμε αυτόν τον διασκεδαστικό διαγωνισμό για τα παιδιά. Συμμετέχουν στην αγγλική γλώσσα και έχουμε και πολλούς εκδοτικούς οίκους που μας στηρίζουν, που δίνουν τα δώρα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που ξεπερνάνε τα 150 σήμερα.
και είναι πάρα πολύ χαρούμενα και εμείς και αυτά που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Από τις 9 το πρωί η πόρτα της βιβλιοθήκης ήταν ανοιχτή και περισσότερα από 150 παιδιά συμμετείχαν στο διαγωνισμό και διασκέδασαν μαθαίνοντας ακόμα καλύτερα την αγγλική γλώσσα που τόσο αγαπούν. A magician made the children laugh. Magician. M-A-G-I-A-N. M-A-G-I-C-I-E-N. Incorrect. Magician. Did all kinds of tricks. Magician. M-A-G-I-C-I-A-N. Πάω B και μιλάει Φωτεινή Δερνάκα. Συμμετέχεις και εσύ εδώ στο διαγωνισμό της ορθογραφίας? Ναι, και εγώ συμμετέχω. Σου αρέσουν τα αγγλικά σε γλώσσα? Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πώς θα πήγες, έχεις τελειώσει μέσα ή συνεχίζεις ακόμα? Συνεχίζω. Σου ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος και πάω B senior. Κωνσταντίνος, σου αρέσουν τα αγγλικά? Πάρα πολύ. Πώς θα πας εδώ στο διαγωνισμό? Καλά. Πέρασε τον πρώτο γύρο. Και συνεχίζεις τώρα με το δεύτερο? Ναι. Σας ευχηθούμε και εσένα καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Πώς βλέπετε τα παιδιά διασκεδάζουν με αυτόν τον διαγωνισμό, τους αρέσουν τα αγγλικά? Φυσικά και τους αρέσουν, γιατί δεν είναι μόνο ότι διασκεδάζουν, πρέπει να προετοιμαστούν αρκετό καιρό πριν για να έρθουν να διαγωνιστούν στις ξένες λέξεις, γιατί δεν είναι η μετρική τους γλώσσα. Αλλά βλέπουμε ότι η συμμετοχή είναι κάθε χρόνο μεγαλύτερη, οπότε ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Ζήσε την απόλυτη διασκέδαση μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα και με δωρεάν είσοδο. Μπες στο παιχνίδι. Μεγάλα jackpot και κληρώσεις μετρητών σε περιμένουν. Νιώσε όλες τις συγκινήσεις. Ακολούθησε το ένστικτό σου και προκάλεσε την τύχη να σου χαμογελάσει. Κάθε στιγμή κρύβει ευκαιρίες για νίκη. Απόλαυσε τις. Το θέαμα συναρπάζει. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Στις 13 Ιουνίου ολοκληρώνεται η 14η ανθοκομική έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας που διοργανώνει ο Δήμος Σερών. Σύμφωνα με ανακοίνηση του Δήμου Σερών, στην έκθεση συμμετέχουν όλες οι ανθοκομικές επιχειρήσεις με σκοπό να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την έκθεση καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Σε μια πολύχρωμη όαση έχει μετατραπεί η Πλατεία Ελευθερίας, καθώς πλημμύρισε από φυτά και λουλούδια όλων των παραγωγών, φυτών και φυτοριούχων του νομού Σερών. Κατά τη διάρκεια της 14ης ανθοκομικής έκθεσης, που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 13 Ιουνίου, την έκθεση λουλουδιών επισκέφθηκε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Γρηγοριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θεσμό, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση για ζητήματα που αφορούν στο πράσινο και την καθαριότητα. Για μια χρονιά ακόμη, η Πλατεία Ελευθερίας έγινε πραγματικά ένα πολύχρωμο χαλί. Δηλαδή, μια όαση χρωμάτων, ευωδίας. Ειλικρινά, οποιοδήποτε θέλει έτσι να ανεβάσει την ψυχολογία του, πρέπει να έρθει εδώ. Αυτό αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Θέλω να καλωσορίσω τους εκθέτες στην ανθοκομική του Δήμου Σερών. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ομορφαίνει την πόλη μας, προσπαθεί να βοηθήσει τους παραγωγούς και τους παραγωγούς των φυτών, ας πω έτσι, αυτούς που ασχολούνται με τα φυτά, και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να την επισκεφθούν, να ρωτήσουν για τα φυτά, να μάρουν πληροφορίες, να ψωνίσουν. Είναι ένα δεκαήμερο ομορφιάς. Και καλό όλους τους συνδημότες μας και όχι μόνο όλους τους κατοίκους του νομού Σερών να την επισκεφθούν. Οι εκθέτες που συμμετέχουν στην ανθοκομική έκθεση του Δήμου Σερών είναι 20 και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι του χρόνου η έκθεση να επεκταθεί, συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι εκθέτες είναι 20. Ίσως θα μπορούσαν να είναι λίγο περισσότεροι, αλλά ο χώρος που έχουμε αυτή τη στιγμή καλύπτει ίσα ίσα για 20 εκθέτες. Είναι όλοι από τον νομό Σερών. Όμως έχουμε στις βλέψεις μας, ίσως αν μπορούμε να την επεκτείνουμε λίγο προς την Μεραρχίας, είναι στη σκέψη μας να το δούμε. Εδώ θα γίνεται,
Απλά θα, μήπως δώσουμε και μια συνέχεια. Αλλά η ανθρωπική θα γίνεται εδώ κάθε χρόνο και κάθε χρόνο θα έρχεται ο κόσμος και βλέπω οι τιμές που έχουν τα λουλούδια είναι φθηνές. Ξεκινάει από μισό ευρώ, ένα ευρώ, δυο, τρία ευρώ. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάρει ένα-δυο λουλούδια να πάει στο μπαλκόνι του να ομορφαίνει το χώρο του. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα Supermarket Kansas. Όλη η χυμή ήδη, μικρή και μεγάλη, 50% φθηνότερα. Μισή τιμή. Όλα τα λαντικά έδεσμα, κοπής και τυποποιημένα, 50% φθηνότερα. Μισή τιμή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλάσσαρνα 4 λίτρων με 16,95. Κατσική σιωτηρή Παγκαίου με 7,70 το κιλό. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το διαλεγμένο 5 κιλών με 2,25. Αλλά και χαρτί υγείας Dream Team Gofre, τα 10 ρολά με 1,90. Και πολλές ακόμη προσφορές σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε εντός των καταστημάτων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Η Ερλές Σερών διοργάνωσε χθες το πρωί, Κυριακή 9 Ιουνίου 2018, πανελλήνους αγώνες υπέρ ελαφρών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Εμμανουήλ Παπάς των Σερών. Το ραντεβού το έδωσε σήμερα πλήρως Σεραίων στην Αερολές Σερών. Συγκεκριμένα σήμερα διοργανώθηκε ο πρώτος πανελλήνιος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδος. Διοργανώνεται ο πρώτος πανελλήνιος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας όπου συμμετέχουν 12 πληρώματα τα οποία έχουν έρθει από την Κρήτη, από το Αγρίνιο Μεσολόγγι, Πρέβεζα, Καρδίτσα, Χαλκιδική και φυσικά τα πληρώματα των Σεραίων. Είναι ένας αγώνας που αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, διεξάγεται και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Σε εμάς το πάρα πολύ καλά σημαίνει ότι είναι με ασφάλεια και ιδιαίτερα με μεγάλο ανταγωνισμό. Πιλότοι από όλη την Ελλάδα έδωσαν σημείο συνάντησης στην Αερολέσχη και μέσω της ευγενής άμυλας ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους οι προβλέματος Σεραίων που ήρθαν να απολαύσουν τις πτήσεις που έλαβαν χώρα σήμερα. Οι πιλότοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα είναι από τους καλύτερους της Ελλάδος, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Και υπάρχει, ο ανταγωνισμός είναι φοβερός. Παρά τα αυτά υπάρχει άμυλα αγωνιστική και πάμε καλά. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε με 2 ώρες περίπου ακόμη. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίς λόγω της υπερθέρμανσης. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετή ζέστη και δημιουργεί και προβλήματα και στα πληρώματα αλλά και στα αεροσκάφη λόγω έλλειψης οξυγόνου. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους εκτός των πολλών Σεραίων και η υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, καθώς και ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Καλό σας βράδυ. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους.